Ο σοσιαλισμός, τον οποίον ευαγγελίζεστε, πράγματι έδινε ρεύμα. Μόνο που καμιά φορά το χρησιμοποιούσε για ηλεκτροφόρα σύρματα σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Και πραγματικά νομίζω ότι εδώ πέρα θα πάθουμε και ιδεολογικό βέρτιγκο, δηλαδή να έρχεστε τώρα εσείς οι κομμουνιστές και να μας λέτε ότι είστε υπέρ της ατομικής ιδιοκτησίας. Τι να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, σας ενοχλούν. Σας ενοχλούν άμα σας τα λέμε. Κύριε Ντινόπουλε, αλλά να έρχεστε και να μας μιλάτε τώρα υπέρ της ατομικής ιδιοκτησίας στη Βουλή και, όχι και να ακούσουμε ότι είσαστε υπέρ το να έχουν και βίλες και δεύτερο και τρίτο σπίτι. Ειλικρινά σας λέω, εγώ παθαίνω ένα ιδεολογικό βέρτιγκο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σέβομαι την ιδεολογία σας. Σέβομαι την ιδεολογία σας και να μην ανοίξουμε τώρα μια τέτοια κουβέντα. Θα ψηφίσω το νομοσχέδιο αυτό, κύριε Υπουργέ. Θα ψηφίσω. Συνεχίστε, κύριε Ντινόπουλε. Κύριε Ντινόπουλε, παρακαλώ, συνεχίστε. Ακριβώς έχω κάνει διπλωματική, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, και τα ξέρω τα του κομμουνισμού. Και τα ξέρω πάρα πολύ καλά, σας πληροφορώ. Και αν θέλετε και εκτός Βουλής μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, αφήστε να μιλήσω για το νομοσχέδιο. Θα σας απαντήσω, βεβαίως, αν θέλετε, από διακεκριμένα πανεπιστήμια, σας τα οποία θα σας συνιστούσαν να φοιτήσετε, δεν πας και αλλάξετε μυαλά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι όντως θα ψηφίσω αυτό το νομοσχέδιο, διότι η πολιτική συγκυρία είναι τέτοια και η χώρα βρίσκεται σε μια τόσο κρίσιμη καμπή που νομίζω ότι οι βουλευτές της πλειοψηφίας πρέπει να είμαστε στοιχημένοι στο πλευρό του Πρωθυπουργού. Παρά τις διαφωνίες τις οποίες έχω, οι οποίες είναι και ιδεολογικές, αλλά και παρά το γεγονός ότι έχω εισπράξει πολύ έντονη αντίδραση από την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια στην οποία πολιτεύομαι. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι μειώνεται ο φόρος τον οποίο θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι για την ακίνητη περιουσία το 2014 σε σχέση με το 2013. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι το 2013 ήταν ένα έτος υπερφορολόγησης. Άλλωστε αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξή του στην Καθημερινή. Είναι αλήθεια επίσης ότι πλήττεται η μεσαία τάξη. Και ξέρετε, η έννοια της μεσαίας τάξεως είναι συνδεδεμένη και με την έννοια της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Μια υγιής μεσαία τάξη είναι το προαπαιτούμενο και για μια υγιή κοινοβουλευτική δημοκρατία. Υπάρχει επίσης μια άλλη πατροπαράδοτη ελληνική αρχή που λέει ότι πρέπει να εργάζεσαι σκληρά για να μπορέσεις να αποκτήσεις ένα σπίτι, να αποκτήσεις το δικό σου κεραμίδι. Είναι πατροπαράδοτες ελληνικές αρχές αυτές, και να μην είσαι υποχρεωμένος να πληρώνεις νίκη, για να μην είσαι στο νίκη, λέγανε οι παλιοί. Και φαίνεται τώρα ότι με την υπερφορολόγηση των ακινήτων θα αναγκάζονται οι φορολογούμενοι να πληρώνουν νίκη και για το ίδιο τους το σπίτι, και να πληρώνουν νίκη στο κράτος. Και σε ποιο κράτος? Σε ένα κράτος που λόγω των δύσκολων οικονομικών συγκυριών δεν μπορεί στην παρούσα συγκυρία να τους προσφέρει την παιδεία που θα ήθελαν για τα παιδιά τους, την υγεία την οποία θα ήθελαν, ή αν το θέλετε να σας το πω και απλά, ένα οδικό δίκτυο το οποίο να είναι δωρεάν, διότι και στους νέους αυτοκινητόδρομους καινούργια διόδια θα μπουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό δημιουργεί στον πολίτη έναν θυμό, μία οργή. Και είναι αυτό το οποίο έχουμε αναφέρει ως την σιωπηλή οργή της μεσαίας τάξης, την οποία καλό θα ήταν να ακούσουμε. Και είναι μία οργή η οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, επιτείνεται όταν για παράδειγμα τους λέμε ότι δεν υπερφορολογούνται, ή όταν για παράδειγμα λέμε ότι πολλά από τα χρήματα τα οποία εδαπανήθησαν στην ακίνητη περιουσία είναι χρήματα τα οποία προήλθαν από την φοροδιαφυγή, ή πολύ περισσότερο όταν λέμε και κατά μία έννοια στοχοποιούμε πολίτες ενός συγκεκριμένου δήμου, σας λέω για την εκλογική μου περιφέρεια της Β' Αθηνών. Και σας το λέω μια και είσαστε ένας ευγενής άνθρωπος,
με έντονο το συνέστημα της καλεσθησίας, θα σας προέτρεπα μια Κυριακή πρωί, πηγαίνετε στην Εκάλη, πηγαίνετε στην Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, δίπλα είναι ένα εντευκτήριο, όπου μαζεύονται οι πολίτες, και κάντε μια κουβέντα μαζί τους. Ίσως θα είναι το χρήσιμο για να αντιληφθείτε ότι όσοι είναι εκεί πέρα, ούτε είναι landlords, ούτε φοροδιαφεύγουν. Ξέρετε, όλα αυτά δημιουργούν πολλές φορές μια έντονη ψυχολογική πίεση στην κοινωνία. Και ίσως λόγω και των οικονομικών συγκυριών των τελευταίων ετών, έχει δημιουργηθεί μια εντύπωση ότι ο πλούτος προέρχεται κυρίως από τα hedge funds, προέρχεται κυρίως από νόμιμη μεν, αλλά οπωσδήποτε κερδοσκοπική δραστηριότητα, προέρχεται από τα swaps, προέρχεται από χρηματιστηριακές συναλλαγές, και είμαι βέβαιος ότι γι' αυτό μπορούν έτσι και είναι ειδικοί κάποιοι συνάδελφοί μας από την αντιπολίτευση, οι οποίοι επένδυαν σε αυτούς τους κερδοσκοπικούς οίκους. Θα μου δώσετε κανένα δυο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι εκτός από αυτόν τον πλούτο υπάρχει ένας πλούτος ο οποίος αποκτάται με υδρότα, με κόπο, με ρηξικέλευθα επιχειρηματικά σχέδια και με την αγωνία του επιχειρηματία. Και η επιτομή αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η απόκτηση ενός σπιτιού που καταξιώνει και την έννοια του οικογενειάρχη, ο οποίος τώρα μπορεί να αγωνιά, διότι το σπίτι το οποίο κατάφερε να φτιάξει θα πρέπει να το κληρονομήσουν τα παιδιά του, πιθανώς και τα εγγόνια του, καταβάλλοντας όχι απλώς τον φόρο κληρονομιάς, αλλά αναγκασμένα να καταβάλουν και μία ετήσια εισφορά, έναν ετήσιο φόρο. Όταν σας τα λέμε αυτά, μας λέτε να βρούμε τα ισοδύναμα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό δυστυχώς εκλαμβάνεται ως υπεκφυγή. Διότι δεν είμαστε εμείς οι βουλευτές αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουμε να αναζητήσουμε ισοδύναμα. Είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας, οι οποίες, επιτρέψτε μου και πάλι να σας πω, ότι επί σειρά μηνών εργάζονται σε ένα νομοσχέδιο για τον φόρο ακινήτων, το οποίο απεδείχθη τελικώς αλυσιτελές και γι' αυτό και διορθώθηκε και καλώς διορθώθηκε. Και κλείνω. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, είναι η παράταξη των οικοκυρέων, είναι η παράταξη της μεσαίας τάξης και είναι επίσης η παράταξη η οποία ενισχύει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν είναι η παράταξη των ολίγων ισχυρών του χρήματος ή των ολίγων ισχυρών τραπεζιτών. Και αν αυτός ο νοικοκύρης, ο οποίος τώρα είναι αναγκασμένος να πληρώσει ένα ενίκιο για το δικό του σπίτι, πάει μετά σε μια τράπεζα για να δανειστεί κάποια χρήματα για να μπορέσει να τα ρίξει στην επιχείρησή του, θα συναντήσει τείχο. Και θέλω να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω, η Ιρλανδία βγήκε από το μνημόνιο, αλλά οι τράπεζές της έχουν ζημιά, γιατί οι επιχειρήσεις της έχουν κέρδη. Οι εν πάση περιπτώσει είναι βιώσιμες. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία είναι με τους επιχειρηματίες, είναι με τη μεσαία τάξη, δεν είναι με τους ολίγους ισχυρούς του χρήματος. Και θέλω να σας πω κάτι τελευταίο. Επειδή είστε και καινούριος στην πολιτική, ρίξτε μια ματιά στην ιστορία των σχέσεων του ιδρυτή της παράταξής μας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, με τους ισχυρούς του χρήματος και με τους ισχυρούς των τραπεζών. Ευχαριστούμε. Και είμαι σίγουρος ότι θα αντλήσετε τα δέοντα συμπεράσματα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε.